ελέησον με των αμαρτωλών και ανάξιον δούλων σου. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Άγιοι άγγελοι και αρχάγγελοι πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Άγιε ένδοξε προφήτη Ηλία, πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Αμήν. Με τίποτα να φάμε στον δρόμο, να κλέψουμε. Κανά κεράσι. Είναι τόπους που δεν κλέβουν. Εδώ μόνο κατόπιν ευλογίας. Έχουμε ευλογία. Έχετε ευλογία, επαόριστο ευλογία. Το να πάρεις μια ντομάτα από τον Μποστάνη δεν είναι. Όχι, δεν είναι, εντάξει. Είναι μερικά κελιά σαν βίλες. Ναι. Είναι η πέτρα, το έχουν κάνει, αλλά αυτά έχουν γίνει με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε. Όχι όλα. Τα περισσότερα ναι, αλλά μερικά κελιά έχουν γίνει από δωρεές. Ναι. Το γνωστό. Στο όρος δεν θα βρεις πρόβατα πάντως και όχι, κατσίκια. Μα, δεν, ναι, δεν επιτρέπονται στο όρος τέτοια ζώα. Μόνο άγρια ζώα. Μόνο άγρια ζώα και καμιά κότα, ναι, για τα αυγό. Και άλογα. Ναι. Μουλάρια τέτοια για τη μεταφορά πιο πολύ. Αγελάδες και πρόβατα που θα έδιναν γάλα, γιατί. Εδώ γενικά απαγορεύεται το κάθε τι, το θηλυκό. Τι τρώτε συνήθως στο κελί το πρωί. Λέτε για πρωινό, λίγο τσάι, παξιμάδι. Και αυτές οι περίφημες ελιές του όρους, ε. Αλλά και ελιές, είναι όποιος θέλει. Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Τα γεμιστά. Τα γεμιστά της μαμάς, σας στέλνει η μαμά. Όχι, ή φτιάχνετε εσείς. Φτιάχνουμε εδώ. Αμαρτωλές σκέψεις κάνεις. Είναι πολύ επιπροσωπικό ερώτηση, είναι πνευματικό ερώτηση σε αυτές. Ενώ ότι σταματάνε ποτέ οι αμαρτωλές σκέψεις μετά από πολλά χρόνια. Ναι, ποτέ δεν σταματάνε. Δεν είπαμε ότι ο πειρασμός βρίσκει πάντα, δρόμο πάντα. Πάντοτε θα. Μα μέχρι τέλος ο άνθρωπος πάντοτε πρέπει να αγωνίζεται πνευματικά, λέμε τώρα. Τα μάτια σας είναι πιο νέα. Ο άνθρωπος είναι γέρος στο σώμα και νέος στην ψυχή. Έτσι, εγώ είμαι παιδάκι, στην ψυχή μου είναι νέος, σαν παιδάκι είμαι. Πόσες παροιμίες ξέρεις. Πολλές, αλλά δεν τις θυμάμαι. Εγώ ξέρω χιλιάδες παροιμίες. Ναι. Ό,τι λέω, τα λέω είναι παροιμίες. Η αγαπημένη σας παροιμία. Τον χρονί μόνο λίγα. Πολλά τα λόγια είναι φτώχεια. Το αντίθετο στη δημοτική είναι αυτό το αντίθετο. Το φρονίμωνο λίγα. Το φρονίμωνο λίγα. Λίγα λόγια να λέμε και καλά. Σοφά. Και ωφέλιμα. Τι σπουδές έχετε. Ψυχολογία, θεολογία, πια και νομική, δεν τελείωσε νομική όμως. Και πού από πέρα και σχολείο πήγαινα λίγο. Αλλά δόξα τω Θεώ. Τα πιο πολλά δεν τα μάθα από τα σχολεία, τα πιο πολλά τα μάθα από την πείρα μου. Οι εμπειρίες είναι οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο πολύ. Είναι πνευματικό χιλιάδων ανθρώπων εξομολόγων, χιλιάδες ανθρώπους. Γίνω από το κεντρό σε εξομολόγο. Ξέρετε πόσο με έχει διδάξει η εξομολόγηση να αναλύσει τις ψυχές των ανθρώπων, να ακούσει τα μυστικά, τα απόρριτα των ανθρώπων κλπ. Η εξομολόγηση σας έχει κάνει πιο αυστηρό. Όχι, ή πιο ελαστικό. Δεν έχει επίοικηση, γίνεται κανείς. Βλέπεις τον πόνο του ανθρώπου, τον δεν μπορεί να μαθαίνει άνθρωπο, πώς θα τον συμπονέσει τον άλλον. Και με επίοικη, με καλοσύνη, με αγάπη τον κερδίζει τον άνθρωπο. Με τα αυστηρότητα δεν βγαίνει τίποτε. Είναι ωραίο να ακολουθείς τους μύθους. Για την ιερά κοινοβιακή σκήτη του προφήτη Ηλία θα σου πούνε ότι ήταν ο τόπος που επισκέφθηκε το 1994 ο κομμουνιστής ηγέτης Χαρίλαος Φλωράκης. Ήταν μαζί και ο Τίτος Βανδύς, ο ηθοποιός. Η νίκη του Θεού έναντι του Μάρξ. Υπερηφανεύονται οι μοναχοί. Χαρά μας, δεν πειράζει. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε να είμαστε καλά. Πολύ ωραία εκκλησία. Πράγματι. Είναι ένας ναός που για το Άγιον Όρος θεωρείται στολίδι. Δεν θυμίζει βέβαια Άγιον Όρος, γιατί όλο αυτό που βλέπουμε, ναι, το κατασκεύασμα, έγινε μια εποχή πολύ μεταγενέστερη. 1910 εγκαινιάζεται η εκκλησία, αλλά δεν τελειώνει. Η Επανάσταση του 17, γιατί οι Ρώσοι το χτίσανε, τον αφήνει τον ναό η Μυθελή. Εντυπωσιάζει όμως πολύ το χρυσό τέμπλο, 12 μέτρα ύψος επί 24 μέτρα πλάτος. Χρυσό. 2 τόνοι χρυσός.
φύλλα χρυσού από χρυσές λίρες. Τις χτυπούσαν σε δύο δέρματα και απλώνανε. Και όπως άπλωνε ο χρυσός και γινόταν σαν τσιγαρόχαρτο, με πυλό και τσίπουρο, ψαρόκολα από τον οξύριχο που βγάζει το χαβιάρι, φτιάξανε αυτή την πελώρια κατασκευή. Και μάλιστα ήρθε έτοιμο από την Οδυσσό. Εδώ τώρα, αν παραγγείλεις ένα παράθυρο από την Ιερισσό, ή το παράθυρο θέλει πλανιάρισμα, ή ότι έχω σκάψει. Εδώ φέρανε ένα τέμπλο έτοιμο, 12x24, και τέριαξε. Ήταν αυτή που λέμε η αγάπη στο Θεό. Κάνανε με την καρδιά του τα πάντα. 62 χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Μπορεί να ζήσει ένας άντρας ευτυχισμένος χωρίς μια γυναίκα τόσα χρόνια? Ανάλογα. Όταν δεν πας σε γυναίκα, δεν κάνεις, όπως είναι και τα ζώα, αρχίζει ο άνθρωπος και σαν να βουρχίζεται. Το κατάλαβες? Άμα πηγαίνει στη γυναίκα, τόσο θέλει να πηγαίνει. Έτσι είναι. Το ξεχνάς δηλαδή. Το ξεχνάς. Το ξεχνάς, βέβαια. Το ξεχνάς. Ελθέ και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Εδώ βρισκόμαστε στα υπόγεια όπου είναι τα παλιά βαρέλια της Μονής. Την εποχή εκείνη, 500 άτομα, όπως είπαμε, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινής τους σύντησης, είχαν βαρέλια σε αυτό το επίπεδο, μεγάλα, με κρασί και για τσίπουρο, 10.000 λίτρα. Πελώρια βαρέλια, γιατί και ο κόσμος πολλής, οι ανάγκες μεγάλες, κάνανε πελώρια βαρέλια τα οποία δεν τελειώνανε, δεν αδειάσανε ποτέ. Αλλά ο ηγούμενος, επειδή γινόταν και παρατράγουδα, φρόντισε να κάνει μια στενή σκάλα, ώστε καμιά φορά στις παρεκτροπές των ανθρώπων που ζούσαν εδώ να μην μπορούν να ανέβουν εύκολα. Το λεγόμενο αλκοτέστ. Έμπλο, αλλά και το πολύ φως. Επίσης, ο χώρος επάνω, που δεν θυμίζει πάλι Άγιον Όρος, γιατί δεν ψάλλουμε εμείς από ψηλά. Οι Ρώσοι ψάλλουν χοροδιακά τετραφωνία από εκεί. Ο συνδυασμός λοιπόν φωτός, τέμπλου και χοροδίας δημιουργεί μια αναστάσιμη γιορταστική ατμόσφαιρα. Στο Βυζαντινό ναό, που είναι εξίσου ανάσταση, ο σκοτεινός ναός δημιουργεί άλλη εσωστρέφεια και άλλη κατάσταση. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Φως, ευρυχωρία, δοξολογία. Στο Βυζαντινό ναό, ταπείνωση και κλάψιμο για τις αμαρτίες μας. Πόσα χρόνια είστε εδώ? 20. Δηλαδή μπήκατε παιδί? Όχι και παιδί. Τελείωσα το στρατό και μετά. Δηλαδή 25, πήγα και 25 χρόνια. Τι σας έφερε στο Όρος? Η αγάπη του Χριστού και οι αμαρτίες μου. Γιατί για τις αμαρτίες, για να τις ξεπλένεις, θέλει να είναι μια γάρα. Και η χάρη της Παναγίας είναι μια γάρα. Σε καθαρίζει εύκολα. Πολλοί μου λένε, γιατί γελά συνέχεια? Τη χαρά ότι δεν έχουμε. Η ζωή μας εδώ είναι ήσυχη, ήρεμη, απλή. Δεν έχουμε περιπέτειες ιδιαίτερες. Τι αφήσατε έξω? Τις αμαρτίες μου, τις οποίες καμιά φορά τις κουβαλώ κιόλας, αλλά έξω. Αμαρτίες. Τι αμαρτίες είχε ένα παιδί 25 χρονών? Έχει. Οι αμαρτίες δεν σταματάνε ποτέ και στο Άγιον Όρος δεν σταματάνε. Αλλά εδώ πλέον είναι με το μυαλό. Μόνο χαμογελαστό θα σε έχω δει. Είναι. Δεν ξέρω γιατί. Ούτε εγώ το ξέρω. Και άλλοι μου λένε έτσι. Όλο χαμογελάς. Αλλά δεν είναι το καλό. Ούτε επίτηδες μου βγαίνει έτσι μόνο του. Υπάρχει ο Άγιος Γελάσιος. Αλλά εμένα με λένε φίλοι μου. Και αυτό το καλό είναι. Φίλος ημών. Ναι, δεν ξέρω. Υπάρχει Άγιος Γελάσιμος. Γελάσιος. Γελάσιος. Ναι. Το γέλιο και στην αρχαιότητα ακόμα ήταν κάτι το αρχοντικό. Ναι. Και βλέπουμε και όλα τα χάλματα γελάνε. Και αυτό είναι και το μήνυμα του Αγίου Όρους. Αισιοδοξία. Υπομονή, η οποία τελειώνει σε ήττα, αλλά πάντα κερδίζει. Και αγάπη. Τι καλύτερο. Υπάρχουν πάντως μοναχοί που είναι σκυθροποί και που πιστεύουν ότι η σκυθροπότητα αρμόζει καλύτερα στο Όρος. Όχι σκυθροπότητα. Οι μοναχοί φοράνε μαύρα ρούχα και άσπρα μέσα, άσπρες φανέλες. Ο ναός απ' έξω, ο Βυζαντινός ναός, είναι μονότονος. Πέτρες έχει. Μέσα όμως έχει πολύ πλούτο. Όπως ο ζωγραφικός πίνακας. Για να δούμε κάτι, δεν πάμε δίπλα. Έχουμε απόσταση. Για να το καταλάβουμε. Τι τρώτε εδώ? Λίγο φαγητό. Ένας παππούς έλεγε, εδώ ήρθαμε για τον αγώνα, όχι για τη σαγόνα. Λίγα φαγητά. Βέβαια, η ποιότητα της ζωής του καλογύρου τώρα έχει αμορφαίνει. Δεν ήταν όπως παλιά. Υπήρχαν μοναχοί οι οποίοι ένα ψαροκόκαλο του βουτούσαν σε ένα τενεκεδάκι και το κάνανε ψαρόσουπα.
Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη άνεση. Πολύ πιπέρι. Άμα δεν βάλεις πιπέρι, πώς θα γίνει ρε παιδί μου πικάντικο για να πιούμε κρασί? Θα πιούμε και κρασί. Δεν θα πιούμε κρασί. Άρα οι φήμες για σας αληθεύουν. Ότι. Καλώς μάγειρας. Δοκίμασε το. Δοκίμασε το. Παρακαλώ. Σου άρεσε ή το κάνεις έτσι για να με κολακεύσεις? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, μπράβο. Δεν μου δίνει το κουτάλι. Μια καρέκλα να κάτσω. Δεν μου δίνει το κουτάλι, κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό. Νίκη από όλα. Τι από όλα αυτά είναι δικά σας τώρα? Το λικέρ και το γλυκό το κεράσι. Το λικέρ? Ναι. Επιτρέπει η θρησκεία να φτιάχνουμε λικέρ? Δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι κακό. Εξάλλου έχει τόση περιεκτικότητα σε αλκοόλ που είναι πολύ μικρή. Αυτό είναι από κόκκους από καφέ, αλλά γενικά φτιάχνω 17 διαφορετικά είδη από λικέρ. Και το γλυκό? Κεράσι? Γλυκό κεράσι, ναι. Έχει πολλές κερασιές εδώ, ε? Έχει, γενικά τα Αγίων Όρος πάρα πολλές κερασιές. Πάρα πολύ ωραίο. Γερασιά όπως και το βύσσινο. Δεν έχει πολύ ζάχαρη και μ' αρέσει. Ναι, ναι, είναι μέτριο και είναι, έχει έτσι, μοιάζει σαν βύσσινο λίγο. Ναι. Δεν ξέρω. Εδώ μάθατε να μαγειρεύετε? Ναι, από όταν μπήκα στο Όρος, την πρώτη χρονιά είχα μπει βοηθός μάγειρα και τη δεύτερη βοηθός. Την τρίτη μετά μπήκα μάγειρας. Τα φαγητά, τα νόστιμα, τα φθονούν οι δαίμονες. Έχω διαβάσει σε ένα αγιορείτικο βιβλίο. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν κάνουμε ή κάνουμε? Σίγουρα καλό είναι κανείς να κάνει καλά φαγητά και να αναπαύει τους πατέρες και τον κόσμο. Για πείτε μου 2-3 αγιορείτικα μυστικά διατροφής. Άμα σας πω αγιορείτικα μυστικά, μετά δεν θα είναι μυστικά. Σωστό. Λοιπόν, ένα. Ένα τουλάχιστον. Ένα από τα μυστικά που θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, είναι ότι αν κάνεις καλό κρεμμυδόζυμο, θα κάνεις και καλό ψάρι. Ασχέτως αν το ψάρι είναι φρέσκο, αν είναι μπαγιάτικο, αν είναι κατεψυγμένο, δεν παίζει σημασία. Πρέπει να γίνει πηχτό το κρεμμυδόζυμο. Πρέπει να γίνει πηχτό το κρεμμυδόζυμο και καταρχήν να είναι λευκά τα κρεμμύδια. Mm-hmm. Σε μία ποσότητα, ας πούμε, που θα μαγειρέψουμε γύρω στα 150 άτομα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και γύρω στα 30 κιλά κρεμμύδια και 35 κιλά κρεμμύδια, στα οποία όμως θα τα βράσουμε και θα πάρουμε μόνο το ζωμό και τίποτα άλλο από αυτά. Και το όλο... ψάρι και τελειώσαμε. Και αυτός ο ζωμός μετά θα χρησιμοποιηθεί στο ψάρι και βράζεται με πολλά σέλινα μέσα, ολόκληρα σέλινα, και αρκετά σκόρδα και μπαίνει και σπυρί πιπέρι. Μάλιστα. Τι μάθαμε τη συνταγή. Έχετε κρατήσει κάτι για σας, φαντάζομαι, γι' αυτό γελάτε. Ήμουνα, τώρα δεν πάω. Τώρα δεν έχω μάτια, είμαι και 75 χρονών. Ψερεύω. Είστε 75? Ναι. Δεν φαίνεται. Βλέπω. Από πότε σας το όρος? Από πότε? Από το 1947, 12 χρονών ήρθα εδώ πέρα. Από την Πελοπόννησο, τον Βίλου Ηλίας, τον ομορφότερο νομό της Ελλάδος. Και 12 χρονών το άφησες και ήρθες εδώ? Ήρθα στον εφήλιο πόλεμο. Μίλησε μου λίγο για τη θάλασσα εδώ. Πήγε. Είχε ψάρι? Ψάρια πολλά. Και ό,τι ψάρι ήθελες εδώ, και καλά ψάρια. Είχε η θάλασσα τότε καθαρή. Πολύ. Κουφάρια βγάλαμε καλάδα μέχρι 500 κιλά εμείς. 300 κιλά, 200 κιλά, 150 κιλά. Με την ημέρα, με κουλούρα τα βγάλαμε. Αλλά μετά βγήκανε τα σειρώμενα. Τα σειρώμενα και βγήκανε και τα καταστρέψαν αυτά όλα, να πούμε. Είχε και αστακούς. Και αστακούς είχε τώρα και αυτά χαθήκανε. Οι αστακοί βγαίνουν πάνω σε πάγκους, σε πλάκες και σε βαθιά νερά. Μιλάμε για 80 μέτρα, 100 μέτρα. Ναι, μέσα στη λάσπη δεν πάνε. Με τι ψάρευες τότε εσύ? Τα δίχτυα ήταν τότε σε μπαμπακερά και τα φελά ήταν από ξύλα από πέρα. Ναι, το ονομάσαι... Σταύρος. Σταύρος, δεν έγινε ο καλός τώρα. Πόσα χρόνια δηλαδή είσαι στο Όρος? 62 χρόνια. Εδώ μεγάλωσα. Πώς άντεξες τόσα χρόνια εδώ?
Άντεξα με τη Θεού τη βοήθεια και την παλικαριά μου. Τι ήμουν παλικάρι, καλοδούλευα. Τη μεροκάματα και τα βουνά τα χοργώσει όλα με τα βουνά. 20 χιλιόμετρα την ημέρα περπατούσα. Όλα αυτά τα χρόνια σκέφτηκες ποτέ να φύγεις? Όχι. Όχι. Δεν σκέφτηκα. Σκέφτηκα να αλλάξω μέρος, να κάνω, αλλά έμεινα εδώ το νεράκι που έχω πλούσιο και καλό, ωραίο, και αυτό με κράτησε εδώ, στο σπίτι. Και δούλεψα, το συντήρησα το σπίτι με προσωπική μου αυτή, όχι με, ούτε με κλεψές, ούτε με δωρεές που λέμε. Τα λάβες, τι έγινε, ναι. Και είμαι υπερήφανος. Με τα χέρια σου. Με τα χέρια μου. Ε? Ναι, με τα χέρια, είμαι υπερήφανος με τα χέρια μου. Τώρα... Ψαράδικα. Ναι, ναι. Έβγαλες λεφτά δηλαδή από τη θάλασσα. Έβγαλα τα φαϊ πάλι αυτή. Πόσα λεφτά έβγαλες με τα 500 κιλά? Τα 500 κιλά πήραν εκατομμύρια, ρε παιδί. Τότε δραχμές. Ναι, δραχμές, εκατομμύρια λεφτά. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Πού είναι, πάνε αυτά τα λεφτά που πάνε. Τα λεφτά μένουν στα χέρια μας. Το κατάλαβες. Να, και αυτά που έκανα τα έκανα εγώ δικά μου. Από το σπίτι τα ρίχνει, έκανα όλα, μπαλκόνια, μέσα αυτά, όλα, όλα. Τα έκανα διεξόδων μου. Δεν πήρα πουθενά αυτά που πήραν τα πακέτα εδώ τα μοναστήρια, κατάλαβες. Και έχεις πρώτη φορά στα γύρισε τους. Έχω έρθει άλλες τρεις φορές. Τρεις φορές. Κυνηγάγανε παλιότερα, Εγώ κυνηγούσα. Και τώρα κυνηγούνα. Αγριογούρουνα. Όχι μόνο αγριογούρουνα, τώρα είχε και πουλιά πολλά. Τώρα χάθηκαν όλα εδώ. Τα φυτοφάρμακα τα χαλάσαν όλα. Πάει το όρος. Νεκρώθηκε. Στρώγατε αγριογούρουνα τότε, Ναι, και τώρα είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το φαγητό δεν κάνει τον άνθρωπο, να σου πω. Όχι. Το κατάλαβες. Στα κελιά τρώνε. Το λιγότερο. Όλοι τρώνε καημένα. Όλοι τρώνε. Το φαγητό δεν πειράζει. Δεν κάναμε καταχρήσεις, να πούμε μετά. Πώς τα λένε τα αγριογούρουνα, τα λένε γουρνόψαρα. Αυτά είναι τα βγάνουν κάτι χαζί. Τα έχουν βγάλει αυτά να πούμε. Πουρναρόψαρα τα λένε. Πουρναρόψαρα, ναι. Μαγείρευες κιόλας, μου είπαν, Στο Ιβύρο μαγείρεψα το 85 τόνους, λέω. Τι? Τι? 5 τόνους. 5 τόνους. Τι? 2 τόνους ψάρια, 1 τόνο μαλάκια και τα άλλα ήταν... Μια σούπα που κάναμε ήταν 600 κιλά μόνο. Πάνω. Ναι. Να πας το καλό, χάρηκα και καλή να είσαι υγεία να είσαι μόνο. Καλές ψαριές. Ευχαριστώ. Ας. Τι κάνετε? Εσείς είστε μελισσοκόμος? Μάλιστα. Καλό μέλι? Δόξα τω Θεώ. Καστανόμελο. Τώρα στην περίοδο έχει πολύ καστανιά το όρος. Άνοιξε η καστανιά. Τι είναι αυτό? Τετράδιο γράφω τα μελίσια μερικά ό,τι προβλήματα έχουν για να... Τι θέλει το κάθε μελίσια για να τα... Να τα θυμάμαι γιατί είναι πολλά μελίσια. Θυμάμαι τι θέλει το καθένα. Μπράβο. Εδώ τη μάθατε τη τέχνη? Εδώ ναι, στην αρχή είχαμε 5-6 μελίσια και ξεκινήσαμε και έχει βλογία. Δεν... Αυξηθήκανε και... Σας αγαπάνε οι μέλισσες? Είναι βλογίμες, άμα τις πειράξεις και δεν τις φέρεις με καλό τρόπο. Λίγο προσοχή θέλουν, άμα ξέρεις τις συνήθειές τους, είναι ήμερες οι μέλισσες. Κατάγομαι από ένα χωριό της Μακεδονίας, στην Ανατολική Μακεδονία. Και ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, είχε αμπέλι. Είχαμε ένα μικρό αμπέλι και κάναμε το κρασί και το τσίπουρο για το σπίτι. Όταν ήρθα στο Άγιον Όρος το 1973, μου άρεσε να ασχολούμαι με τα κλίματα στο μοναστήρι που ήμουνα τα πρώτα χρόνια και είχαμε αμπέλια και κλιματάρια σε αυτά. Και όταν ήρθα το 1990, έκανα τη σκέψη να κάνουμε και τα κρασιά όπως ήταν ο Μελοπόταμος το 1970, όπως γράφει η Διαθήκη του Αγίου Αθανασίου. Πόσα κρασιά βγάζετε? Ανάλογα τη χρονιά, αλλά είναι γύρω στις 50 με 60 χιλιάδες μπουκάλια το χρόνο. Είναι βιολογικές καλλιέργειες. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση, ακολουθώντας σχεδόν όλες τις υποδείξεις των ειδικών
σύμφωνα με τα νέα μέσα. Πόσο κρασί μπορεί να πει ένας μοναχός? Καταρχάς δεν πίνουν κάθε μέρα κρασί. Δηλαδή τις ημέρες που έχει φαγητό με λάδι, κατάλυση ελαίου, έχει κατάλυση ίνου. Και εννοείται ότι περισσότερο από ένα ποτήρι, ανάλογα και την ηλικία στους νέους ανθρώπους, οι πατέρες απαγορεύουν εντελώς την κατανάλωση κρασιού. Καλά, τι μπορούμε. Κύριο Σπίτι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Αλλά μοναξιά. Καλά είναι. Έχετε τον Μπετόβεν όμως, ε. Θέλεις αγκαλιά? Να κυνηγάει τις γάτες? Είναι φίλος με τις γάτες. Μαζί μεγαλώσαν. Πόσα χρόνια τον έχετε? 3,5. Και όταν λείπετε? Δεν παίρνω μαζί μου. Πόσα χρόνια είσαι τώρα? Τώρα 24 νομίζω. Α, τόσα πολλά. Καλά, πόσα χρόνια είσαι? Το 17 ήρθα. Πήρα στην Αθωνιάδα σχολή και μετά... Έτσι το είχατε σκεφτεί? Ποιο? Να μένετε μόνο σας στο Όρος? Ναι, το είχα σκεφτεί και έτσι, ναι. Αγιογραφείτε, έχω μάθει. Ναι. Η αγιογραφία σας έφερε στο Όρος ή το Όρος έφερε την αγιογραφία? Τώρα τι να σου πω. Έπρεπε κάτι να κάνω, να βγάζω το ψωμί μου και έτσι ασχοληθεί με την αγιογραφία. Τα τριαντάφυλλα πώς τα αγαπήσατε? Καλά, μη φανταστείς ότι τρέλαμε επειδή έχω τριαντάφυλλα. Έχετε ωραίο κήπο όμως. Απλώς να σου πω, οτιδήποτε άλλο είχα βάλει, το χειμώνα με το χιόνι, ξέρεις, και το πολύ κρύο, καταστρεφότανε. Πάγωνε. Το μόνο που δεν πάγωνε ήταν οι τριαντάφυλλες και έτσι λίγο-λίγο τις αύξησε. Πειράζει να ρωτήσω τι σας έφερε στο Όρος, 17 χρονών? Μου άρεσε αυτός ο τρόπος ζωής, έτσι, ο μοναχικός τρόπος ζωής. Θρησκευτική οικογένεια δηλαδή? Όχι ιδιαίτερα, όπως κάθε ελληνική οικογένεια, ναι. Με φανταστείς τώρα ότι οι γονείς μου πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Άργησε η μάνα το αποδεχτεί? Όχι, το δεχτήκανε, γιατί μόλις ήρθα εδώ στο σχολείο καταλάβανε ότι υπάρχει πιθανότητα. Ναι. Το δεχτήκαν καλά πάντως, δεν περίμενα τόσο καλά. Περίμενα να με κυνηγάνε με κανένα σκουπόξο. Δεν είναι δύσκολες εδώ οι νύχτες? Όχι, μια χαρά. Πώς τις ήθελες να είναι οι νύχτες μας δηλαδή? Να βγαίναμε σε πάμπα, πούμε? Όχι. Κύριε, λες. Όχι, όχι, λέω... Πολύ καλές οι νύχτες μας εδώ και οι μέρες μας. Φιλοξενείτε κόσμο? Ναι, τους δικούς μου ανθρώπους, ναι. Τι είναι για δικούς σας ανθρώπους? Δηλαδή τους γνωστούς μας, αγνώστους, δεν μπορούν να φιλοξενήσουν. Όπως δεν μπορείς και σε σπίτι σου να φιλοξενήσεις αγνώστους. Βέβαια. Γεια σου, Μπετόβεν. Να σε πάρω μαζί μου. Είσαι στην Αθήνα. Και μας κότω κύλιο μας θα πάρει στην Αθήνα. Όχι, Σκεφτόμαστε να το βγάλουμε σε οικόσιμο, σε χαρτοπετσέτες, φακέλους. Μπετόβεν. Μπετόβεν, ναι. Σας αρέσει ο Μπετόβεν? Εντάξει, καλώς είναι, μου αρέσει και ο Μπετόβεν. Απλώς για την ταινία τον έβαλα. Την έχεις δει, την έχει κάνει και ταινία εκείνη με τον Μπετόβεν, το σκύλο του Αγίου Βερνάρδου. Όταν αγιογραφείτε, ακούτε μουσική? Ναι, ακούω κλασική συνήθως. Όχι πάντα, αναλόγως. Τι? Τι ακούω κλασική? Ό,τι να είναι, πιο πολύ μου αρέσει ο Μπαχ. Γεια σου, Μπετόβεν, καληνύχτα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ που είμαι, να είσαι καλά, να δεις. Ήταν η πρώην αυστηρή μας θερμοκήπιο και τις είναι έτοιμες τώρα, αλλά δεν είναι ακόμα οι κανονικές. Εδώ είναι τα βασιλικά, τα οποία έχουμε. Και εδώ στο θερμοκήπιο είναι τα αγκούρια. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας κεράσω κάτι, διότι μόλις τα έχουμε ραντήσει, οπότε για καλό σας να μην σας κεράσω κάτι. Και αυτές είναι οι ντομάτες. Εδώ είναι οι τριανταφυλιές, εδώ είναι οι κανονικές οι ντομάτες. Που έχουμε από πίσω είναι οι πιπεριές και πιο κάτω εκεί κάτω έχουμε τα βότανα. Όλοι το οποίο μαζέψαμε μόλις προχθές. Όπως βλέπετε, μυρίζει, έτσι. Από αυτό μαζεύουμε μονάχα το λουλουδάκι κανονικά, αλλά εμείς λόγω ποσότητας μαζεύουμε, κρατάμε και το φύλλο. Και τι το κάνουμε και φλαμούρι? Το φλαμούρι μετά το ξεραίνουμε όπως και όλα τα βότανα και το κρατάμε για το χειμώνα και το πίνουμε. Το πίνουμε ή τα δίνουμε λόγια.
Αλλά ακόμα είναι νωρίς για εσάς να σας δώσουμε λόγια. Πρέπει να εισαχθεί καλά. Εδώ έχει διάφορα όταν. Τώρα μπορείτε να γνωρίσετε κανένα. Μπορώ. Αυτό είναι. Θυμάρι. Όχι. Έχασα. Όχι. Αυτό είναι η Ματζουράνα. Η Ματζουράνα, σωστά, σωστά. Η Ματζουράνα. Αυτό είναι Δυόσμος. Αυτό είναι το μελισσό χορτό. Λεμονόχορτο. Αυτό σίγουρα θα το αναγνωρίσετε. Λοιπόν, για δείτε. Μέντα. 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 Λοιπόν. Αυτό είναι το ταυρό, θα δω, δεν τα ξέρω όλα. Δεν νομίζω, πολύ αισιόδοξο είστε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό είναι. Έροντας. Λοιπόν, αυτό είναι ο δίκταμος. Έτσι το λέμε στην Κρήτη. Αλήθεια. Μάλλον καλύτερα το λέμε δίκταμα, εμείς εδώ πέρα. Μόνο σε απόκρινα μέρη βγαίνει. Πώς την είπατε? Έροντας. Έροντας, λοιπόν. Και επιστημονική έτσι η ονομασία. Αυτό είναι θυμάρι. Αυτό δεν νομίζω να θυμάρι. Αυτό. Με όλη είναι του Θεού είναι και όλα τα πράγματα του Θεού είναι. 37 χρόνια είσαι τώρας. 38, το 73. Πόσο χρόνο είσαι το 73? 18 χρονών. Δεν τα είχα κλείσει. Ξέρετε τι μου έχουν πει για εσάς? Ότι? Μου είπανε ότι στο Όρος θα βρεις πολλούς μοναχούς που κάνουν τραπέζια. Αν τα τραπέζια είναι πάνω από 1000 άτομα, πρέπει να είναι μπροστά ο επιφάνειος. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Όταν είναι να μαγειρέψεις για τόσους ανθρώπους, δεν πρέπει να είσαι καλός μαγειράς. Πιο πολύ πρέπει να μπορείς να κάνεις κουμάντο, να είσαι διοικητής. Ένας μεγάλος σεφ δεν το πληρώνει ο εργοδότης του για να μαγειρέψει καλά. Πιο πολύ για να κάνει κουμάντο στους υπόλοιπους. Ή να φέρει τα καλά υλικά, ή να βγάλει το καλό μενού. Το μεγαλύτερο τραπέζι που έχετε κάνει? Τα μεγαλύτερα είναι το τρεφτέκι στη Μονή Ιβύρων που είναι μέχρι 1300-1500 άτομα. Είναι αλήθεια ότι έχετε λιγότερες αρρώστιες εδώ στο Όρος? Έτσι λένε οι ειδικοί. Τι που ήρθαν και κάνανε έρευνες. Οι παθήσεις των σπλάχνων είναι παθήσεις ψυχής. Δηλαδή, αυτό που λέει ο κόσμος, ουφ, μου έμπρεξε το σηκώτη, ή ξέρω εγώ, έχω φούσκωμα από τη στεναχώρια στο στομάχι. Δεν είναι τυχαία. Βέβαια έχουν κάνει μερικές έρευνες οι γιατροί που έχουν σχέση με τη διατροφή των μοναχών. Από τα πολλά λαχανικά, χορταρικά, όσπρια, δημητριακά γενικότερα που τρώνε, έχουν λιγότερα προβλήματα στο πεπτικό σύστημα καρκίνο, στο παχιέντερο και στο προστάτη. Έχετε μελετήσει καλά τη μαγειρική. Πού διαφέρει η αγιορείτικη κουζίνα από τη μέση ελληνική κουζίνα? Δεν τρώνε κρέας οι μοναχοί στο Άγιον Όρος. Εκτός ελαχιστού περιπτώσεων που είναι κάποιοι ασθενείς. Γενικά οι μοναχοί δεν τρώνε κρέας. Σε κάποια χιλιά τρώνε. Εντάξει, τώρα λέμε εκτός από κάποιες διαφορές. Δηλαδή στους 2.000 μοναχούς, αν τρώνε 200-150 μοναχοί, τρώνε κρέας, σιγά το πράγμα. Και είναι τα δύο αγαπημένα σας προϊόντα? Κρεμμύδι, αλάτι, λεμόνι. Και τι δεν θα συναντήσει κανείς στην κουζίνα σας? Σόγια. Δεν θέλετε? Ούτε να την ακούσω. Θεωρώ ότι κοροϊδεύεις τον εαυτό σου τρώγοντας σόγια. Υγροφορεί τυρί από σόγια. Καλύτερα φας τυρί. Να έχεις η αμαρτία ότι έφαγε τυρί. Υπάρχουν κάποιοι μοναχοί που δεν δέχονται ότι το φαγητό πρέπει να είναι νόστιμο. Ότι το φαγητό είναι κάτι αναγκαίο κακό στη ζωή του ανθρώπου. Δεν είστε από αυτούς? Όχι, δεν είμαι από αυτούς. Και θέλω να πω ότι έχουμε αυτά παραδείγματα από πατέρες της Εκκλησίας που επιβάλλουν το μάγειρα να μαγειρεύει και να κάνει σωστό το φαγητό. Είναι μια άποψη μερικών μοναχών. Είναι αυτοί που είναι ασκητές, οι οποίοι θέλουν να τρώνε μόνο χόρτα. Μυστρικό να τρώνε ψωμί, κελιές και νερό, τίποτα άλλο. Αλλά όλο άνθρωπο, ο Θεός τα έκανε για τον άνθρωπο. Εάν τέφτει περιπτώση και το μαχαίρι είναι κακό. Δεν πρέπει να έχουμε μαχαίρια, δεν πρέπει να έχουμε κρασί, δεν πρέπει να έχουμε ζέστη, δεν πρέπει να έχουμε φωτιά. Είναι
ανάλογα πώς θα χρησιμοποιήσει. Είναι το ρίτσο με το οποίο ανεβακατεβάζουμε τα πράγματα από εδώ στην κουζίνα και από την κουζίνα μας φέρνουν τα αποφάγια ή τις φλούδες στον κήπο. Και έτσι οτιδήποτε τρώνε τα μουλάρια το δίνουμε στα μουλάρια που είναι ο στάβλος πιο πέρα ή οτιδήποτε είναι για λίπασμα το κάνουμε, το ρίχνουμε στο κομπόστ. Οπότε την επόμενη χρονιά είναι το έτοιμο λίπασμα το οποίο ρίχνουμε στο χώμα. Εμείς έχουμε ένα καμπανάκι εδώ πέρα, το οποίο το χτυπάμε και έτσι ειδοποιούμε ότι είναι τα πράγματα έτοιμα. Βλέπετε. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Εσείς είστε στο μάγειρας? Ναι, εγώ είμαι μάγειρας. Τι έχει αυτό? Το μελέτα έχουμε τσιγαρίσει μανιτάρι, ντομάτα φρέσκα από τον κήπο μας, κρεμμυδάκι. Σήμερα για πόσο μαγειρέψετε? 80 άτομα έχουμε στην τράπεζα και θα έχουμε τους 20 άτομα, 100. 100 άτομα πρωί, 100 άτομα το βράδυ. Θέλει λοιπόν για τη Σουρανή, σε γιορτή με το όνομά σου, εκτέτω βασιλείο σου, γεννηθεί του το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άντρο ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερα και άμεσα μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σταθεί με τη σουφλέτη ημών. Θεμήσε μη σε εμάς της πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκη, αή, Χριστός αιώνας των αιώνων αμήν. Κρέας δεν ξέρετε να μαγειρεύετε? Κάτι ξέρουμε. Και από κρέατικα. Πάντως, παλιότερα δεν απαγορευόταν η κρεατοφαγία στο όρος, έτσι δεν είναι? Όχι, παλιότερα όταν τα μοναστήρια ήταν ιδιόρυθμα, κρεατοφαγούσαν. Από όταν ξεκίνησαν να γίνονται κοινόβια, με συγγύλια του Πατριαρχείου που της κοινοβιοποιήσεως που έγιναν, μέσα στο συγγύλιο αναφέρει ότι απαγορεύεται αυστηρώς όχι μόνο να φάνε, αλλά και να βάλεις μέσα στο μοναστήρι κρέας. Έχετε μπει πολλά χρόνια στο όρος, ε? Έχω από 18 χρονών. Δηλαδή, συγγνώμη, είδατε 18 χρονών να προσκυνήσετε? Ναι, ναι. Και είπατε, εγώ θα μείνω εδώ? Ναι, ναι. Ήρθα 18 χρονών και μετά από μία εβδομάδα παραμονής μου στο Άγιον Όρος, αποφάσισα ότι θα μείνω και το αποφάσισα. Και δεν ξαναφύγατε? Έγινα καλόγερος και μετά βγήκα έξω. Και τι κοιδοποίησατε τους γονείς σας ότι εγώ θα μείνω εδώ? Ναι, τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα ότι θα μείνω. Το πήραν λίγο δύσκολα. Λογικό είναι τώρα. Μόνο η απόσταση τους δημιουργεί ένα φόβο. Σίγουρα ήταν και η απόσταση, ήταν ότι και η μητέρα μου δεν μπορεί να έρθει να με δει. Ήσασταν ο μικρός της? Ήμουν ο μικρότερος. Ναι, μεν ας πούμε, όπως μου είπε και αυτή, σέβεται την απόφασή μου και χαίρεται γι' αυτό, αλλά δεν θα το ξεπεράσει ποτέ. Κάποιος να σφάξει το κόκορα. Όλη μέρα έτσι κάνουν? Τώρα είναι αργά και είναι τώρα μαζεύονται. Από τους παλιότερους είστε? 38 χρόνια, 39 τώρα. Πόσο χρόνο μπήκατε? 16 μισό. Παρανόμος? Όχι, δεν ήταν παρανόμος. Μπαίναν τότε πολύ. Ένας είχε μπει 15, άλλος 12. Αλλά δεν είχες δικαίωμα να γίνεις μοναχός αν δεν έκλεινες τα 18. Πώς ήταν το όρος εδώ το 72? Δεν είχε νέους πολλούς τότε όπως έχει τώρα, μετά άρχισαν να έρχονται νέοι, αλλά είχε μια γλυκιά μορφή. Είχε πατέρες που δεν είχαν βγει ποτέ έξω από το όρος, από όταν είχαν έρθει. Νομίζω ήταν ένας γέροντας εδώ, γέροντας του γέροντά μου,
που είχε 80 χρόνια εδώ, 85 χρόνια για την ακρίβεια, και δεν βγήκε ποτέ έξω. Τον παρακαλούσαν τα αδέρφια του να βγει έξω, έστω μέχρι την Ουρανούπολη να τον δούνε οι αδερφές του. Δεν βγήκε ποτέ, δεν ήθελε. Ποια είναι τα αγαπημένα σας υλικά? Μαϊντανός, Έλληνα, αυτά τα βασικά. Κρεμμύδι οπωσδήποτε, σε τα φαγητά θέλουν κρεμμύδι. Έχετε μια μανία εδώ τώρα με το κρεμμύδι, ε? Το κρεμμύδι γιατί καίγει τα φαγητά πάντα. Ο βασιλικός αγιορείτικος που λένε, χρησιμοποιείται. Ο βασιλικός, ναι. Βέβαια δεν υπάρχει αγιορείτικος βασιλικός, το λένε τώρα έξω, αλλά δεν είναι αγιορείτικος, ο βασιλικός ένας είναι. Αλλά ταιριάζει σε πάρα πολλά φαγητά ο βασιλικός. Πού ταιριάζει? Και σε σάλτσες διάφορες και εγώ βάζω και σε φεστά φασολάκια όταν μαγειρεύω. Σε τουρλού μέσα, σε διάφορα έτσι φαγητά καλοκαιρινά. Ταιριάζει πολύ, αλλά πιο πολύ πλατύφυλλος βασιλικός. Ποιο φαγητό είναι ομορφότερο αλάδωτο? Όλα είναι ωραία. Ας μου κάνω, ξέρω εγώ, μια μαγειρίτσα αλάδωτη που λέμε. Λέμε έτσι μαγειρίτσα. Με μανιτάρια, με κρεμμυδάκια φρέσκα, με άνηθο. Και νομίζω ότι είναι μαγειρίτσα με κρέας. Και δεν έχει λάδι καθόλου, μόνο ταχίνι μέσα. Μου έχουν πει ότι 30 χρόνια τώρα έχετε μαγειρέψει για πάρα πολύ κόσμο. Και για πολλούς επισήμους. Και βασιλιάδες, και πατριάρχες, και πολιτικούς. Πολλούς. Για πείτε μερικούς. Τον Πατριάρχη τον Δημήτριο, τον Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο, τον Σιμίτη, τον Καραμαλή, τον Κάρολο της Αγγλίας, τον τέος βασιλιά τον Κωνσταντίνο. Το αγιορείτικο τραπέζι έχει λίγα πιάτα, ε? Ανάλογα, πως αν κάνω σε ένα τραπέζι σε κάποιο επίσημο, θα βάλεις και άλλα πιάτα. Το περιβόλι της Παναγίας. Η Παναγία δεν θα θέλει γυναίκες εδώ? Εντάξει, δεν θα λέγαμε ότι θα ήταν κακό να υπάρχουν γυναίκες στο όρος. Αλλά γενικά έχει τόσα άλλα μέρη, όπως είναι και τα Γενώρος, έχει και άλλα μέρη ησυχαστικά που θα μπορεί να βρίσκονται και εκεί οι γυναίκες. Αυτό δεν είναι δαίμον, είναι κανονικό. Είναι κανονικό. Όχι, το λέω γιατί ενοχοποιείται συχνά της ομορφιάς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή λέτε ότι η ομορφιά είναι πειρασμός. Σίγουρα. Οτιδήποτε είναι πάθος και το θέλεις είναι πειρασμός. Επιτρέπεται η απόλαυση στη ζωή ενός μοναχού? Κάποιες απολαύσεις θεωρούνται πάθη. Από τη στιγμή που είναι πάθος, σίγουρα δεν επιτρέπεται. Το να θαυμάζει τη φύση, να την απολαμβάνει και να έχει πάθος με τη φύση δεν είναι λάτωμα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι πειρασμός. Το να θαυμάζεις τα μεγαλεία του Θεού, να θαυμάζεις αυτό που έκανε ο Θεός. Τα μεγαλεία του Θεού όμως δεν είναι μόνο η φύση, είναι και άνθρωποι. Σίγουρα. Σίγουρα. Άρα το να θαυμάζουμε τους ανθρώπους. Με καλό θαυμασμό είναι καλό. Το να τον φθονείς γι' αυτό, γιατί αυτός έχει ανεβεί, είναι κάτι παραπάνω από σένα, αυτό το πράγμα είναι κακό. Είναι η χαρμόνη που λένε οι πατέρες. Ναι, με να έχουμε θλίψη για τις αμαρτίες μας, αλλά και να έχουμε χαρά, πνευματική χαρά. Δεν σας έλειψε κάτι όλα αυτά τα χρόνια? Όχι, καλά πάντα. Οι πειρασμοί έρχονται, αλλά όλα με τη βοήθεια του Θεού όλα ξεπερνιόνται. Οι πειρασμοί με τη μορφή γυναίκας εννοείται? Για μοναχός, ας πούμε, όταν έχει καθαρή εξομολόγηση και έχει υπακόη προς το γερό, είναι σαν άσαρκος πλέον. Αυτή είναι η δυσκολία του μοναχού, να γίνει άσαρκος κάποια στιγμή? Δεν είναι δυσκολία. Όταν ο μοναχός έχει καθαρή εξομολόγηση, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Μπορούν όμως οι ορμές ενός νέου παιδιού να εξαφανιστούν μέσα από την εξομολόγηση? Ναι. Όταν κάνει σωστό αγώνα, εξαφανίζεται. Η εξομολόγηση που βοηθάει, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Είναι μια ταπείνωση, ταπεινώνεσαι. Ναι. Και αυτό είναι που βοηθάει πάρα πολύ. Όχι, λέω,
τα σαρκικά αίσθηκτα πότε υποχωρούν. Ας πούμε, αν κάποιος είναι 25-30, θα βασανίζεται πολύ, φαντάζομαι. Εντάξει. Αν είναι 50. Οπωσδήποτε είναι λιγότεροι πειρασμοί. Αλλά αν κανείς δεν προσέξει, μπορεί να είναι και 60 και 70. Είστε πολύ σίγουροι για τη δύναμη του όρους, ε? Ναι. Και άξιζε το κόπο, μου λέτε. Ναι. Μίλα, έχεις το όρος? Έχει, παραπάνω. Δεν είναι του πειρασμού? Όχι, όχι. Έχει καλύτερο μέρος να πιθάνει κανείς. Έτσι κι αλλιώς έζησα τα 38 χρόνια μου εδώ. Θεωρώ ότι εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ μεγάλωσα. Εδώ ένιωσα, εδώ στεναχωρέθηκα, εδώ έκανα όνειρα, εδώ δημιούργησα. Πάω να πεθάνω αλλού. Απέφυγα απόψε, αν και την είχα την ευκαιρία, να καταπιαστώ με όλα αυτά που έχουν τραυματίσει την εικόνα του όρους. Επιχειρηματίες με ράσα μοναχού, μεσητείες και πολιτικοί. Και έμεινα στο πιο αληθινό κομμάτι του όρους, στους ανθρώπους του και στις μαγειρικές τους παραδόσεις. Άλλωστε σε λίγες ώρες ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα και καλή Ανάσταση. Mm.